σε αυτή την τσάντα θα χρησιμοποιήσουμε κολορίδες 2 εκατοστά και 1 εκατοστό. Από ό,τι είδατε στην αρχή τα υπόλοιπα υλικά θα μπει καπάκι και κάποια πλαϊνά που τα διαμορφώσαμε. Έχουμε κόψει τον καμβά μας έχοντας μετρήσει περιμετρικά πόσο πρέπει να είναι το σώμα της τσάντας με βάση το πλαϊνό και το καπάκι σε φάρδος και μήκος. Και ξεκινάμε λοιπόν να δείξουμε την πλέξη για το 1 εκατοστό που θα ξεκινήσουμε πρώτα. Κόβουμε τις λωρίδες μας όσο είναι ο καμβάς μας και λίγο μεγαλύτερος. Και τις έχουμε έτοιμες κομμένες για να μπορέσουμε να εργαστούμε στο ίδιο μήκος. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Περνάμε από κάτω. Μετράμε 1, 2, 3, μπαίνουμε στο τέταρτο. Στο δείξω από εδώ. Και απευθείας. Και πάλι. 1, 2, 3, 4. Κάνουμε μία άλλη πλέξη με 1 και 2 εκατοστά. Μπορούμε να το περάσουμε να αρχή από κάτω. Παίρνουμε πάλι από κάτω. Κάνουμε να αλλάξει αυτές τις δύο πλέξεις. Και τώρα μετράμε. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, το πρώτο από ό,τι βλέπετε τα περνάμε απευθείας από κάτω. Σας το δείχνω λίγο διαφορετικά. Αν σας μπερδεύει αυτό, μπορούμε να τα περάσουμε και να αλλάξει. Δηλαδή, να μην περνάμε απευθείας από κάτω. Απλά το τελικό μας θα πρέπει να έρθει έτσι ούτως ή άλλως στην τσάντα αυτή. Λοιπόν, και περνάμε 1, 2 και από κάτω και 4 και από κάτω. Και συνεχίζουμε έτσι όλο το κάδρο μας. Έτοιμη η πρώτη μας πλέξη. Τα έχουμε περάσει όλα, τις μονές λωρίδες. Και τώρα θα περάσουμε τη λωρίδα 2 εκατοστών. Λοιπόν, κόβουμε όπως όλες τις φορές κατά μήκος και λίγο μεγαλύτερο και έχουμε έτοιμες τις λωρίδες μας. Θα σας δείξω πάλι δύο τρόπους που μπορούμε να το κάνουμε.
Καταρχήν με το ψαλίδι ή με τη βελόνα, αποφασίζουμε εμείς πώς θέλουμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κόψουμε έτσι. Μπορούμε να το κόψουμε όπως σας έχω δείξει μυτάκι, για να περαστεί 2 εκατοστά λωρίδα. Ή με τη βελόνα μας από τη θηλιά της μπετονιάς. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη μέση. Πατάμε. Και περνάμε από τις θηλιές που έχουμε δημιουργήσει. Άλλη μας βέβαια και ξεκινάει από εδώ. Λοιπόν, και έτσι περνάμε και τις υπόλοιπες, όπου έχουμε δημιουργήσει θηλάκι. Και εδώ, στο τέλος, περνούν οι τελευταίες. Σε αυτό εδώ το σημείο και σε αυτό εδώ το σημείο. Με τις κολορίδες 1 εκατοστό και 2 εκατοστά και έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει να κολλήσουμε τις λωρίδες μας. Θα γυρίσουμε από την ανάποδη το πληχτό μας. Και θα αρχίσουμε σιγά σιγά κολλώντας πρώτα το έτσι. Την κόλλα μην τη φοβάστε, όταν κρυώνει μπορούν να φύγουν και τα τυχόν κομματάκια που σας μένουν πάνω. Κολλάμε έτσι όλες μας τις λωρίδες. Ωραία, και σε αυτό το σημείο τις φαρδιές λωρίδες έχουμε κολλήσει στα πλαϊνά μας και ξεκινάμε και κάνουμε αυτό. Κόβουμε φαρδιά λωρίδα. Και κολλάμε με τον ίδιο τρόπο και τις φαρδιές λωρίδες. Λοιπόν, και έχουμε τελειώσει με τη σιλικόνη, με τη θερμόκολλά μας. Έχουμε κολλήσει όλο το σώμα της τσάντας. Και τώρα θα δούμε πώς αυτό το ωραίο χαλάκι που δημιουργήσαμε, σουπλά, θα κάνει την τσαντούλα μας. Λοιπόν, θα πάρω ένα βουελονάκι νούμερο 4 και έχω αποφασίσει, έχω επιλέξει να βάλω το τούλι African Chocolate λέγεται, για να κάνω την περίμετρο γύρω γύρω και να δέσω μετά την τσάντα μου. Λοιπόν, ξεκινάω από ένα τυχαίο σημείο και ξεκινάω να κάνω τα λυσιδάκια μου.
ρίχνω και κλείνω απευθείας. Λυσιδάκια μέσα στο καμβά μας. Παίρνω και κλείνω. Και έχουμε φτάσει στο τέλος μας. Κόβουμε το νήμα μας. Παίρνουμε τη βελόνα με την πετονιά πίσω, του Χάτιμπραντ, για να κάνουμε το κλείσιμό μας. Λοιπόν, θα αφήσουμε τώρα στην άκρη το σώμα της τσάντας μας. Και θα ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε τα πλαϊνά μας. Κάνουμε πάλι τα αλυσιδάκια μας, με το ίδιο βελονάκι ή με κάποιο μικρότερο, ανάλογα. Μπαίνουμε λοιπόν. Λοιπόν, και φτάνουμε στο τέλος, στο πρώτο πλαϊνό της τσάντας με το αλυσιδάκι. Κάνουμε και το τελευταίο μας. Και κόβουμε το νήμα μας. Περνάμε από κάτω. Στερεώνουμε τώρα το νύμο μας κάπου, ωραία. Στο πίσω μέρος. Και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, και τελειώσαμε και εδώ το αλυσιδάκι στο πλαϊνό μας. Το ίδιο κάνουμε και στο άλλο πλαϊνό. Έχουμε ενώσει πίσω και έχουμε δέσει καλά τα βήματά μας. Και ξεκινάμε τώρα να ενώσουμε το σώμα της τσάντας μας με το πλαϊνό μας. Βάζουμε νήμα στην μπετονιά μας, την βελόνα με το θυλάκι από μπετονιά. Και υπάρχουν δύο τρόποι για να ενώσουμε. Ο ένας τρόπος, αν φοβόμαστε ότι μπορεί να μην έχουμε μετρήσει καλά την τσάντα μας, ή να τοποθετήσουμε στη μέση το πάτο μας και να ξεκινήσουμε από εδώ, ώστε ανεβαίνοντας να πάει έτσι. Αν είμαστε σίγουροι για το μέτρημά μας, θα σας δείξω πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε. Από οποιαδήποτε πλευρά, δεν έχει σημασία. Και παίρνουμε από το ένα μας θυλάκι. Τοποθετούμε μέσα μας την άκρη, στον εσωτερικό. Πιάνουμε τη μία γραμμούλα από το άλλο θυλάκι.
Προχωράμε σε αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και έχουμε φτάσει στο σημείο το πώς θα δέσουμε την τσάντα μας. Περνάμε από εδώ το νήμα μας. Και πιάνουμε το ένα θυλάκι, τη μία γραμμούλα από το θυλάκι και το άλλο από το άλλο θυλάκι. Εσωτερικά. Όπως είπαμε, τα θυλάκια μας δεν είναι ίδια. Στο πλαϊνό έχουμε συνήθως λιγότερα και εδώ έχουμε περισσότερα. Κάνουμε την αναλογία μας και μπαίνουμε έτσι όπως πρέπει να μπούμε για να βγαίνει ευθεία το πλαϊνό μας.